Πέτρο Τσούκλη σήμερα λουκτρώθηκε το πρωτάθλημα. Η Καστοριανή πρωταθλήτρια, ένα απολογισμό για την φετινή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Καταρχήν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τα παιδιά, για το. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν σε αυτή την ομάδα και είμαι. Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα από την αρχή την έστησαν τα παιδιά, πήραν καλούς ποδοσφαιριστές. Εγώ ήρθα στην έκτη αγωνιστική, προσπάθησα και εγώ έτσι, έβαλα ένα λιθαράκι στην ομάδα. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε στα Μπαράζ που έχουμε την άλλη Κυριακή. Εύχομαι να πανηγυρίσουμε και εκεί την άνοδο στην κατηγορία, που το θέλουμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι ο κόσμος να έρθει την Κυριακή να μας βοηθήσει. Είναι καλό για τον ομό της Καστοριάς να υπάρχει μια ομάδα γάμα εθνικής για τον χρόνο, γιατί για να έχουν κίνητρο και τα μικρά τα παιδιά εδώ που είναι από την ομάδα Καστοριάς. Αυτά, θέλω να ευχαριστήσω πάλι τα παιδιά. Αλλά το φετινό πρωτάθλημα δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω αν επηρεάζει την ομάδα σου στους αγώνες του Μπαράζ. Και δεν ξέρουμε βέβαια πώς ήταν τα πρωταθλήματα των υπόλοιπων ενώσεων. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω δει τις περισσότερες ομάδες, τις έχω παρακολουθήσει μέσω βίντεο βέβαια, που θα παίξουμε. Είναι ομάδες αλφα κατηγορίας όπως είμαστε και εμείς. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι μέσα στην έδρα μας, τα τρία παιχνίδια που έχουμε, να μπορέσουμε να τα κερδίσουμε. Γιατί πιστεύω ότι με τρεις νίκες, αν κάνει κάποια ομάδα τρεις νίκες, θα βγει σίγουρα. Όσο για το πρωτάθλημα, είναι έτσι ακριβώς όπως το είπες. Εντάξει, ήταν χαμηλό επίπεδο το πρωτάθλημα. Βέβαια, υπήρχαν και κάποια παιχνίδια που έκρυβαν κινδύνους, αλλά η ομάδα ήταν σοβαρή σε όλη τη διάρκεια και δίκαια πιστεύω ότι κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε στα Μπαράζ, ποιες θεωρείς πιο ωραίες και πιο δύσκολες? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σου είπα, είναι και οι 6 ομάδες, και οι 7 ομάδες που θα παίξουμε. Πιστεύω ότι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Αρχής γενομένης με την Κέρκυρα, πιστεύω ότι αυτοί σαν νησί έχουν βάλει περισσότερα λεφτά από τις άλλες ομάδες. Αλλά την έχουμε στην έδρα μας, την έχουμε σε αυτό το γήπεδο και πιστεύω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να την κερδίσουμε, για να ξεκινήσουμε έτσι με το δεξί το πρωτάθλημα αυτό, το μήνυμα πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ.